Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του podcast Λόγος, εδώ στο Ελλάδα 24. Είμαι ο Γιάννης Κουτσομίτης και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον βουλευτή του Βόρειο Τομέα της Αθήνας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μεγάλη μου χαρά να σας έχουμε εδώ. Πιστεύω να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Βλέπω μια αντίφαση στις πολιτικές εξελίξεις. Από τη μία, η χώρα να έχει αρκετές επιτυχίες σε επίπεδο οικονομικό, διεθνούς θέσεις. Ενώ από την άλλη, υπάρχει μια εσωτερική, ένας αναβρασμός σε σχέση με όλα τα γεγονότα που έχουν αναδειχθεί με τις παρακολουθήσεις, τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Και βέβαια και το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Πώς βλέπετε να ισορροπεί η κυβέρνηση σε αυτά τα δύο σημεία? Έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι έχουμε μεγάλες προκλήσεις, μεγάλα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οικονομική κρίση, η αβεβαιότητα, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Και είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλύτερα και από ό,τι στο παρελθόν σίγουρα, αλλά και σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Βλέπετε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία σήμερα να πιέζονται και να έχουν πληθωρισμό μεγαλύτερο των δικών μας και να μπαίνουν σε ύφεση, ενώ η Ελλάδα έχει έναν πολύ έτσι σφριγγυλό ρυθμό ανάπτυξης και το 2021 και το 2022, με μεγάλη άνοδο στις επενδύσεις, στις εξαγωγές, μείωση της ανεργίας, αύξηση των καταθέσεων και γενικά βελτίωση σημαντική του οικονομικού κλίματος και της ελκυστικότητας της χώρας για επενδύσεις, που είναι και το ζητούμενο, διότι δεν υπάρχει εύκολος δρόμος να ξαναγίνουμε η ευημερούσα δημοκρατία που αφήσαμε πίσω μας με τη μεγάλη κρίση του 2010, έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, πράγματι στο εσωτερικό υπάρχει ένα κλίμα καθοδόν προς τις εκλογές. Είναι αλήθεια ότι έχουμε να κάνουμε με μια αποτυχία της αντιπολίτευσης πολιτική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. 3,5 χρόνια τώρα παραμένει, θα σας έλεγα, στο περιθώριο, αδύναμη να αρθρώσει αξιόπιστο πολιτικό λόγο με προτάσεις, με ιδέες, με προγράμματα. Και χρησιμοποίησε αρχικά, θα έλεγα, την καταστροφολογία, είτε της πανδημίας είτε της ακρίβειας, και τώρα την σκανδαλολογία, γιατί ακριβώς δεν έχει προτάσεις και ιδέες. Αυτό δεν σημαίνει ότι, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, ότι στα ζητήματα του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, θα σας έλεγα συνολικά, δεν πρέπει να είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι και να μην τα έχουμε πρώτη μας προτεραιότητα όπως πρέπει και όπως τα έχουμε, ιδίως εμείς, οι φιλελεύθεροι, μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη της χώρας. Θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Έβλεπα χθες τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών και ένα στοιχείο που είδα από μια κριτική που έγινε στην αντιπολιτευτική τακτική των Ρεπουμπλικανών ήταν ότι βγήκαν και αυτοί με μια στήρα καταστροφολογική αντιπολίτευση, η οποία τους έβλαψε τελικά, διότι φαίνεται οι πολίτες πλέον αναζητούν εναλλακτικές προτάσεις και όχι μόνο μια στήρα αντιπολίτευση. Αυτό δεν θεωρείτε ότι φέρνει ένα διέξοδο στο ΣΥΡΙΖΑ και θα τον καθυλώσει σε αυτήν την κατάσταση? Δεν το βλέπουν στην Κουμουνδούρου ότι δεν μπορούν να ανέβουν αν δεν έχουν ουσιαστικές προτάσεις? Το αποτελέσμα των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική είναι θετικό, είναι αισιόδοξο. Και οι Αμερικάνοι ψηφοφόροι δεν ακούσαν τις σιρήνες της ακρότητας, του εξτρεμισμού, του ακραίου λαϊκισμού, θα σας έλεγα, που εκπροσωπεί ο Ντόναλντ Τραμπ, και ισορρόπησαν το πολιτικό σύστημα. Δεν είχαμε το τσουνάμι της αποδοκιμασίας Biden, όπως είχαμε στο παρελθόν τον Κλίντον το 1994 ή τον Ομπάμα το 2010. Υπό αυτή την έννοια, οι δημοκρατικοί, αλλά όλοι και όλοι εμείς εκτός Αμερικής, που θέλουμε μια Αμερική όχι μπάχαλο, όπως πήγαν κάποιοι να την κάνουν στις 6 Ιανουαρίου του 2020, αλλά την Αμερική πραγματικό πυλώνα της δημοκρατικής φιλελεύθερης Δύσης, πρέπει να είμαστε σχετικά ευχαριστημένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντοτε οι προκλήσεις και πάντοτε οι δυσκολίες και έχουμε τις εκλογές του 24. Οι φιλελεύθεροι πώς τοποθετούνται απέναντι σε αυτή την πόλωση την ιδεολογική που υπάρχει στις ΗΠΑ? Από τη μία βλέπουμε ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο έχει εμφανώς κάνει μια αριστερή στροφή και αγγίζει και ιδέες που παλιότερα ήταν εντελώς μακριά από την ιδεολογία του Δημοκρατικού Κόμματος, και από την άλλη έχουμε τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι πηγαίνουν, επηρεάζονται μάλλον πάρα πολύ από τον υπερσυντηρητισμό και μία τάση τους μάλιστα οδηγείται και σε ακρότητες. Αυτός ο κεντρός χώρος στην Αμερική
Από πού εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή? Ναι, έχετε πολύ δίκιο που το λέτε, είναι πολύ μεγάλο ερώτημα. Η Αμερική είναι το κατεξοχήν φιλελεύθερο έθνος. Γεννήθηκε φιλελεύθερα μέσα από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, χωρίς τις δουλείες, να πούμε, της φεουδαρχίας και του παλαιού καθεστώτος που έχουμε στην Ευρώπη, και απέφυγε τις ολοκληρωτικές ιδεολογίες, είτε της άκρας αριστεράς είτε της άκρας δεξιάς, που ταλαιπώρησαν την Ευρώπη του 20ου αιώνα. Οι περισσότεροι των Αμερικανών ανήκουν σε αυτό το κέντρο, το λογικό, το φιλελεύθερο, δηλαδή θέλουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να συζητήσεις, όπως και εμείς όλοι. Δυστυχώς, για μια σειρά από λόγους που έχει να κάνει με το gerrymandering, δηλαδή με την επαναχάραξη εκλογικών περιφερειών επειδή είναι μονοεδρικές, που έχει να κάνει και με ευρύτερες κοινωνικές, θα σας έλεγα, αλλαγές, έχει επικρατήσει ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοένα και περισσότερο μια ακραία πόλωση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι των Αμερικανών να είναι πολιτικά μάλλον άστεγοι, και αυτό εκφράζεται με τη μεγάλη αύξηση των ανεξάρτητων, αυτοί που δεν εγγράφονται ούτε ως δημοκρατικοί ούτε ως ρεπουμπλικάνοι, αν δείτε τα νούμερα για του λόγου του αληθές. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Και υπάρχουν μεγάλα διλήμματα στα κόμματα. Κατεξοχήν τώρα πια στο ρεπουμπλικανικό, του οποίου ποιο είναι το πρόβλημα? Έχεις έναν Τραμπ ο οποίος εύκολα κερδίζει, αυτός και οι φίλοι του, στις προκριματικές, διότι ελέγχει την κομματική βάση, αυτούς τους λίγους που πάνε και ψηφίζουν, τους φανατισμένους, στις προκριματικές εκλογές, αλλά δεν μπορεί να κερδίζει γενικές εκλογές. Και άρα θα γίνει μια διαπραγμάτευση τώρα, φαντάζομαι, εν ώψη της προεδρικής εκλογής, όπου ο Τραμπ θα είναι kingmaker, αλλά όχι king. Να δεχθεί δηλαδή να είναι κουμπάρος και όχι γαμπρός σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ζητήματα αυτά, και αν ο Biden κατάφερε να εκλεγεί, είναι ακριβώς γιατί δεν προέρχεται από την ακραία πτέρυγα των δημοκρατικών, οι οποίοι λένε τις δικές τους τρέλες, που τροφοδοτούν τις τρέλες της άλλης πλευράς. Και υπάρχει μια κυκλικότητα σε όλο αυτό, με εμάς τους φιλελεύθερους, του ορθού λόγου, εν πάση περιπτώσει τους μετριοπαθείς, αν θέλετε τους παλαιομοδίτες, γιατί υπάρχει και μια επίγευση παλαιομοδίτικου καθοσπρεπισμού αυτό, δυστυχώς. Θεωρούμαστε συστημικοί και ξαφνικά όποιος λέει τη μεγαλύτερη μπαρούφα και τη μεγαλύτερη τρέλα κερδίζει σε δημοσιότητα. Όλοι εμείς είμαστε στη μέση. Δουλειά δικιά μας, των υπεύθυνων πολιτικών ηγεσιών και εδώ στην Ευρώπη, διότι δεν έχουμε εμείς το αλάθητο. Είδατε τι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Τα είχαμε και στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια. Απολύτως. Και θα σας έλεγα τούτο, επειδή είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Σύνοδο των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γενικά βλέπω τους εθνικούς βουλευτές, όχι τους κομιλφό, τους καλογιαλισμένους ευρωβουλευτές, αλλά τους εθνικούς βουλευτές από την βαθιά επαρχία. La France profonde, που έλεγε ο De Gaulle, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας. Θα σας έλεγα ότι η δική μας, και το λέω αυτό με ανακούφιση, είναι πολύ mainstream σε σχέση με πολλούς συναδέλφους, δηλαδή κάτι αριστεροί αυτονομιστές από την Ισπανία, κάνουν τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να φαντάζουν αρσακιάδες. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, διότι γιγαντώθηκε από το 3 στο 35% και είναι σήμερα εξωματική αντιπολίτευση, χωρίς ωστόσο στελέχη. Αυτό φαίνεται στην αδυναμία του και στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην αυτοδιοίκηση και σε όλα τα υπόλοιπα, πέραν της εκλογικής απήχησης που έχει το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, για πολύ συγκεκριμένους λόγους και σε πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει, παρά τις όποιες μεταδημοτεύσεις, τα στελέχη εκείνα και τον προγραμματικό λόγο τον επεξεργασμένο πια. Μήπως αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να καταλάβει το χώρο, ας πούμε, του κέντρου, του ορθού λόγου, των μένουμε Ευρώπηδων, ναι, να το πω έτσι όπως σίγουρα, λέτε. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά εξίσου σίγουρα και η δουλειά του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων ημών που συνταχθήκαμε πίσω από αυτόν, διότι κι εγώ αλλού ήμουνα, από αλλού ξεκίνησα και βρέθηκα το 19 σε αυτή τη μάχη γιατί την πίστεψα. Η δικιά μας η δουλειά γίνεται πολύ πιο εύκολη, ακριβώς διότι αφήνεται αυτό το κενό. Από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Διότι η χώρα χρειάζεται αξιόπιστη εναλλακτική. Χρειάζεται για να λειτουργήσει η δημοκρατία ο πολίτης να έχει επιλογές και όχι
Και να γίνουμε και εμείς καλύτεροι μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μείζον πολιτικό μας πρόβλημα. Δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική. Κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως, ο ελληνικός λαός πάντοτε θα κρίνει και, κυρίαρχα. Και θα φανεί και σύντομα, διότι σε 6 με 8 μήνες θα έχουμε βουλευτικές εκλογές. Να έρθω όμως στο προηγούμενο ζήτημα που θέσατε, που είναι η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Εγώ δεν θα πάρω αυτά που βγαίνουν σαν headlines των ειδήσεων, θα πάρω τη μελέτη που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 2-3 μήνες, όπου έχει μερικά σημεία, τονίζει μερικά σημεία ότι χρειαζόμαστε κάποια δουλειά. Δηλαδή, το ένα θέμα που αφορά και την πλειοψηφία των πολιτών, που είναι η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Και το δεύτερο είναι η πραγματική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, με την έννοια των πενιχρών μέσων που διαθέτει σε πολλές περιπτώσεις για να καταφέρει να είναι αποτελεσματική και σε εύρος και σε χρόνο σε σχέση με τις πολύ δύσκολες υποθέσεις που αναλαμβάνει. Και βέβαια, πιθανόν να υπάρχει και ένας ομφάλιος λόρος ακόμα της πολιτικής ή της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία. Εκεί βλέπετε να γίνονται κάποιες κινήσεις διορθωτικές ή υπάρχει ένα όραμα να βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα από την κυβέρνηση? Πρέπει να γίνουν. Και είναι η ατζέντα της δεύτερης τετραετίας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Θεωρώ ότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στον χώρο της δικαιοσύνης. Μας το λένε όλες οι μελέτες, μας το λένε οι ίδιοι πολίτες. Παρουσιάστηκε και μια έρευνα στο πρόσφατο συνέδριο του Βαγγέλη Βενιζέλου, του Οικίκλος, από το Στράτο Φαναράτη, Μέτρων Ανάλυσης, για την αναξιοπιστία της δικαιοσύνης, του δικαστικού συστήματος έναντι των πολιτών. Η Ελλάδα είναι η δημοκρατία. Να πούμε καταρχάς αυτό, διότι διακινούνται πάρα πολλά περί Χούντας Μητσοτάκη, ακραία και μηδενιστικά, τα οποία στο τέλος ακυρώνουν και την κριτική, διότι κριτική πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Λοιπόν, η Ελλάδα κατατάσσεται σίγουρα με όλες τις μετρήσεις του Economist, του Freedom House, υπάρχουν τα διεθνή στάνταρ στις δημοκρατίες. Προφανώς με προβλήματα. Συγκρίσιμη με τις δημοκρατίες της Ιταλίας, της Γαλλίας, όχι της Βόρειας Ευρώπης που είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Το βασικό πρόβλημα στη δημοκρατία μας, στο κράτος δικαίου μας, είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν είναι ούτε η ανταγωνιστικότητα των εκλογών, ούτε η ελευθεροτυπία, όλα αυτά. Όποιος δει ελληνικές εφημερίδες, διαβάζει τη διαδίκτυο, δεν θα ενδεχομένως να τρομάξει κιόλας με τη σφοδρότητα της κριτικής και την αμετρότητα. Και τη χειδαιότητα. Και τη χειδαιότητα, και πολύ σωστά το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χειδαιότητα που κι εγώ έχω υποστεί και δεν έχουμε και τρόπο αντίδρασης απέναντι σε αυτή. Από κάποια έντυπα που παριστάνουν τις εφημερίδες και είναι είτε εκβιαστές, είτε υπόνομος. Ρηπαρογράφοι. Ρηπαρογράφοι, υπόνομος, πραγματικά. Λοιπόν, η δικαιοσύνη όμως είναι μείζον. Και εκεί υπάρχουν πολλά. Πρώτον είναι η βραδύτητα στην απονομή που καταλήγει σε ανησυδικία. Έχουμε καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εγώ είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως είπα και πριν, και παρακολουθώ όλα αυτά. Mm-hmm. Σχεδόν οι μισές προσφυγές, και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει πολλές προσφυγές, αφορούν ακριβώς αυτές τις καθυστερήσεις. Και από εκεί και πέρα να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία, αλλά και τη λογοδοσία. Διότι εδώ έχουμε πάει τώρα σε ένα άκρο όπου, πώς να το πούμε, οι δικαστές είναι στο απειρόβλητο της όποιας κριτικής και το λέω αυτό ίσως και με έναν φθόνο ως μέλος της νομοθετικής εξουσίας. Για όλα δικαστές, βλέπετε στις ανεξάρτητες αρχές, στη δικαστική, στο ένα η δικαστική, στο άλλο η δικαστική, δεν ξέρω αν είναι πάντοτε οι καλύτερες επιλογές τελικά. Πρέπει να αναβαθμίσουμε το επίπεδο των δικαστών μας. Σε επίπεδο επικοινωνίας δεν θα έπρεπε να είναι πιο, να υπάρχει μια διαφάνεια, θα έλεγα μια εκπροσώπηση της άποψης των δικαστικών αρχών για τις υποθέσεις. Έχουμε κάποιες διαρροές, κάποιοι δημοσιογράφοι απλά διαρρέουν κάποιες απόψεις. Δεν θα έπρεπε να είναι κάτι ανοιχτό? Και οι διαρροές γίνονται μέσα από το δικαστικό σώμα. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί αυτοί έχουν τους φακέλους. Και δεν βλέπω λογοδοσία. Υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές προφανώς. Αλλά πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχει πειθαρχική εκ των έσω, καλύτερη, πρέπει να υπάρχει ό,τι καλύτερη. Ο δικαστής είναι το μείζον, είναι η κορονίδα. Ό,τι καλύτερο έχει η ελληνική κοινωνία θα πρέπει εκεί, διότι είναι το καταφύγιο του αδύναμου, είναι το θεσμικό αντίβαρο. Όλα τα άλλα έπονται. Και οι ανεξάρτητες αρχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελευθεροτυπία. Η δικαιοσύνη είναι το νούμερο ένα. Άρα, εγώ τη θέλω θωρακισμένη, τη θέλω απολύτως ανεξάρτητη, τη θέλω απολύτως θεσμική.
Αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα. Η υπόθεση των επισυνδέσεων και των ενδεχομένων παρακολουθήσεων, ποια πιστεύετε ότι τελικά είναι η άκρη του νήματος αυτή την υπόθεση? Έχουμε την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου για κάποιους λόγους εθνικής ασφαλείας τέθηκε υπό παρακολούθηση, αλλά έχουμε και μια άλλη γκάμα φαίνεται παρακολουθήσεων, δημοσιογράφων και ίσως και πολιτικών με βάση κάποιες ίσως ατεκμηρίωτες πληροφορίες που δημοσίευσε ο κύριος Βαξεβάνης. Αυτό, πώς μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια τοξικότητα και παίρνει και το κέντρο βάρους των εξελίξεων των πολιτικών από την ουσία των πολιτικών πραγμάτων στην παραπολιτική ουσιαστικά. Ναι. Το οποίο είναι πολύ λάθος, διότι υπονομεύεται έτσι και η εκαθάριση της υπόθεσης δεν βοηθιέται, αλλά και η σταθερότητα της χώρας, την ώρα που έχουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, και να πούμε ότι πολλοί και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό θέλουν αυτή την αποσταθεροποίηση. Η Ρωσία το λέει ξεκάθαρα για πολλές δυτικές δημοκρατίες. Φαντάζομαι ότι και ο Ερντογάν δεν θα τον χαλούσε μια επιστροφή στην παχαλοποίηση. Και επειδή είμαστε γενικά επιρρεπείς, παρόλο που έχουμε κάνει μια διόρθωση λόγω των ακροτήτων του 2015 και έχουμε κάποια αντισώματα αναπτύξει, πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η ΕΕΠ, που είναι κρατική αρχή και άρα έχουμε την πολιτική ευθύνη, γι' αυτό υπήρξαν και συγκεκριμένες παραιτήσεις, και εκεί έχουμε πραγματικά ρόλο να παίξουμε με αυτές τις ελληνικές παρεμβάσεις που έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη υπάρχουν τα ιδιωτικά, να πούμε, αυτά παράνομα λογισμικά, τα οποία πολύ εύκολα, και για να είμαστε ειλικρινείς και να το καταλάβουν όλοι, δεν χρειάζεται να είσαι στην Ελλάδα, έτσι, μπορεί να είσαι στην Τανζανία και να παρακολουθείς τον Γιάννη Κουτσομίτη ή τον οποιονδήποτε με μεγάλη άνεση. Είτε και το κάνει ο ίδιος, να έχεις νοικιάσει μια φάρμα από hackers, έτσι, και να σου κάνουν τη δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι η νέα τεχνολογία. Πρέπει και εκεί να κάνουμε τις παρεμβάσεις νομοθετικές. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές θα είναι, διότι η τεχνολογία τρέχει τόσο πολύ μπροστά. Εκεί θα πρέπει όλα τα στοιχεία να έρθουν, οι αποδείξεις. Δεν μπορεί να δημοσιοποιούνται λίστες και να διασυνδέεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χωρίς καμία απόδειξη και να ζητάει ο ίδιος ο δημοσιεύων, αναφέρομαι στον κύριο Βαξεβάνη του ντοκουμέντου, να πάει στον εισαγγελέα, και όταν ο εισαγγελέας τον καλεί να πάει να δώσει τα στοιχεία, λέει δεν μπορεί να αποκαλύψει τις πηγές του. Δηλαδή αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και πραγματικά δημιουργούν ατμόσφαιρα λασπόλουτρου και θα είναι κρίμα. Και θα είναι κρίμα διότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, τις όσες κρίσιμες, θα πρέπει να μιλήσουμε εντός θέματος, εντός θέματος, όχι εκτός θέματος, να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα επειδή δεν έχουμε επιχειρήματα, ιδέες, απόψεις, προκειμένου να μπορέσει ο ελληνικός λαός ενημερωμένα να αποφασίσει. Πιστεύετε ότι η επιλογή των προσώπων που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ήταν υπό παρακολούθηση είχε κάποια στόχευση να δημιουργήσει εσωτερικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία? Ναι, είναι προφανές αυτό. Νομίζω είναι προφανές. Κοιτάξτε, πολλοί θέλουν έναν Κυριάκο Μητσοτάκη αποδυναμωμένο. Και είναι φυσικό αυτό, δεν νομίζω ότι σας λέω και καμιά θεόσταλτη αλήθεια, ότι τα συμφέροντα, ελληνικά και ξένα, τα όποια, προτιμούν να έχουν αδύναμους πρωθυπουργούς, τους οποίους σου δίνει η απλή αναλογική, για παράδειγμα. Εκεί οι παρεμβάσεις μέσα από πολύ μικρά κόμματα του 3% είναι πολύ πιο εύκολες, έτσι δεν είναι? Για παράδειγμα, να μια θεσμική παρενέργεια. Θυμόμαστε την παρουσία της Δημάρ στην περίφημη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πρώτη φάση και το πόσο δύσκολες ήταν οι διαδικασίες. Επειδή εγώ βλέπω τα μικρά κόμματα, κοιτάξτε τώρα, τα μικρά κόμματα, κατά τη γνώμη μου, από ένα σημείο και μετά, για παράδειγμα στο ζήτημα της Ουκρανίας, ηθικά χρεοκοπημένα. Η Ελληνική Βουλή αυτή τη στιγμή έχει 6 κόμματα. Τα 3 μεγάλα που κυβέρνησαν και έχουν μία θεσμικότητα, να πούμε, και τα 3 μικρά, κάποια εκ των οποίων λένε παλαβομάρες, αλλά και τα 3, αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στην Ελληνική Λύση και στο Μέρα 25, αρνήθηκαν σε ζήτημα αρχής να πάρουν τη σαφή θέση καταδίκης, έμπρακτης καταδίκης, όχι απλώς ρητορικής, στο Ουκρανικό, για παράδειγμα. Μήπως επιδιώκουν... Και το κάνουν αυτό, και η Χρυσή Αυγή εκεί είναι στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του, οι ευρωβουλευτές του ψήφισαν υπέρ της συνέχισης και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
ελάχιστοι ευρωβουλευτές, 24 στον αριθμό, η Ελλάδα υπερεκπροσωπείται σε αυτήν την λίστα της ντροπής των 24, έτσι δεν είναι? Ελληνική λύση, Χρυσή Αυγή και Κομμουνιστικό Κόμμα μαζί. Πάντως δεν πιστεύετε ότι έχουμε κάνει μία, έχουμε περάσει ένα βήμα πιο πέρα από τον παραδοσιακό φιλορωσισμό και τώρα πλέον χάρη στην ξεκάθαρη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκοψε το βήχα. Μας βοηθά όμως και η στάση του Πούτιν, η οποία είναι, εντάξει, είναι προκλητική. Δηλαδή είναι προκλητική και μας βοηθάει η κουμπαριά του με τον Ερντογάν. Διότι κατά ψέμα τώρα, για να είμαστε και λίγο αναλυτικοί και καθηγητικοί, ακαδημαϊκοί, οι Έλληνες εμείς και δικαιολογημένα βλέπουμε τα εξωτερικά μέσα από το πρίσμα της Τουρκίας. Όλα χρωματίζονται από τον τουρκικό κίνδυνο, ο οποίος είναι άμεσος, είναι συμπαγής, είναι συγκεκριμένος, είναι επαναλαμβανόμενος και κατά συνέπεια αυτή η προσέγγιση, περίεργη προσέγγιση, ανιστόρητη, διότι ήταν δύο ιστορικοί ανταγωνιστές, άλλωστε μέρος του φιλορωσισμού, δικαιολογείται από τον αντιτουρκισμό, από το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία. Αυτή η προσέγγιση έχει διευκολύνει. Αναφίβολα ένα και δύο αυτά που κάνει ο Πούτιν σε όλη την περιοχή. Αλλά ήταν και η ξεκάθαρη στάση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή, με επιχειρήματα από την πρώτη στιγμή, πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους, θα σας έλεγα πιο μπροστά και από το κόμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έσυρε και έσυρε συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εννοώ και τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την γραμμή της ξεκάθαρης πια καταδίκησης, ώστε να έχουμε το αφήγημα και το επιχείρημα και στην Αμερική και στους Ευρωπαίους. Είστε από τους καλύτερους γνώστες των ελληνοτουρκικών σχέσεων και αρθρογραφείτε και μιλάτε. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι ο κίνδυνος παραμένει μιας ενδεχόμενης σύραξης και σε ποιο βαθμό αυτός είναι ρεαλιστικός? Μιλάμε μόνο για ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο ή υπάρχει ο κίνδυνος επέκτασης ενός θερμού επεισοδίου σε μια σύραξη? Κοιτάξτε, και μόνο που το συζητάμε δείχνει το πρόβλημα που έχουμε μεταξύ δύο συμμάχων κατά τα άλλα τύπης στο ΝΑΤΟ και γειτόνων κτλ. Υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία. Το πρόβλημα είναι διπλό αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το προσωρινό, το εφήμερο που έχει να κάνει με τις εκλογές και τις εσωτερικές πολιτικές ανάγκες του Ερντογάν, ενός εθνικολαϊκιστή που θα τα δώσει όλα για την επανεκλογή του. Δεν έχει θεσμικές αναστολές, φραγμούς, να πούμε. Και θα εργαλειοποιήσει, όπως έκανε και στο παρελθόν, τα ζητήματα τα εξωτερικά για ίδιον όφελος. Όμως πέρα από αυτό, διότι εμείς δεν συμφωνούμε με κάποιους στην Αμερική και στην Ευρώπη ότι υπάρχει μόνο πρόβλημα Ερντογάν. Για μας υπάρχει πρόβλημα Τουρκία. Και πριν και μετά τον Ερντογάν. Και εδώ υπάρχει ένας διαχωρισμός στο πώς βλέπουμε τα θέματα μεταξύ ημών και των συμμάχων μας. Και έχει τη σημασία του αυτό. Διότι εμείς δεν ασκούμε πολιτική για χάρη των άλλων, να απαλλαγούν από τον Ερντογάν, να κάνουμε εμείς δηλαδή τη δύσκολη δουλειά. Εμείς θέλουμε οι άλλοι να κάνουν τη δουλειά για μας, δηλαδή να απαλλαγούμε από το πρόβλημα Τουρκία ή δυνατόν. Άρα εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι δεν βλέπουμε όλοι τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Υπάρχει το δεύτερο, το δομικό. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο διεθνές σύστημα. Και έχει αλλάξει και η Τουρκία δομικά, πέρα από τον Ερντογάν. Η Αμερική έχει απομακρυνθεί και αποδυναμωθεί από την περιοχή. Νέοι παίκτες έχουν έρθει. Έχουμε φίλους πολέμους στη Μέση Ανατολή που κινδυνεύουν να γίνουν ρουφίχτρες που θα ρουφήξουν την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής. Φερρυπίν η Λιβύη. Τώρα ξαφνικά μέσω Λιβύης μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο στα νότια της Κρήτης. Έτσι δεν είναι, με το τουρκο-λιβικό για παράδειγμα. Κάτι που δεν το είχαμε προηγουμένως. Άρα έχει διευρυνθεί και ευαθυνθεί ο ανταγωνισμός. Και έχουν διαψευστεί οι ευρωπαϊκές προσδοκίες της Τουρκίας, με ευθύνη, για να είμαστε ειλικρινείς, και της Ευρώπης, όχι πάντως ημών των Ελλήνων, οι οποίοι υπήρξαν οι ειλικρινέστεροι. Κάποιον από την Ευρώπη, με φιλοευρωπαίους Τούρκους που συνομιλώ, κυρίως ρίχνουν το φταίξιμο στον Σαρκοζή με τη στάση του, αν θυμάστε, την αντιτουρκική για τον φόβο Μην που προκάλεσε. Μην νομίζετε ότι και οι Γερμανοί, οι οποίοι εμπορεύονται με τους Τούρκους, τους θέλουν στο χολ, να είναι στο χολ. Στον προθάλαμο. Στον προθάλαμο, να βγάλουν τα παπούτσια με τις λάσπες, να μπουν στα πατάκια, αλλά να μην πλησιάσουν την κρεβατοκάμαρα. Δηλαδή είναι μία σχέση ότι μέχρι εδώ, αλλά μία Τουρκία των 85 εκατομμυρίων μουσουλμάνων, η οποία η σημερινή Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να τονίσει το μουσουλμανικό δε.
Με τα γνωστά φοβικά σύνδρομα των Ευρωπαίων. Δεν τα αρνούμαστε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια δυναμική. Με την Τουρκία να βγαίνει μπροστά με κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, που λέγεται Γαλάζια Πατρίδα, που είναι δόγμα πολεμικό. Είναι δόγμα σύγκρουσης. Αυτή τη στιγμή το έχει ως επίσημη πολιτική, αν θελήσει να το εφαρμόσει. Πράγμαση, δηλαδή όλη αυτή τη διεκδικούμενη θαλάσσια ζώνη να κάνει γεώτρηση, να κάνει το οτιδήποτε, καταλαβαίνετε ότι έχουμε θερμό επεισόδιο. Παρατηρώ κάποιες... Αλλά δεν πιστεύω σε άμεση επίθεση. Όχι. Δεν είμαστε εδώ. Η Ελλάδα δεν είναι Συρία, δεν είναι Ιράκ. Δεν έχουμε να κάνουμε με αντάρτικο στρατό, με την παντόφλα και το Καλάσνικοφ και το μοτοποδήλατο. Η Ελλάδα είναι οργανωμένο κράτος που έχει οργανωμένη άμυνα, την οποία ενισχύει με υπερσύγχρονα όπλα, με πολύ ισχυρή στρατιωτική αποτροπή και με διεθνείς συμμαχίες, όπως είναι η Γαλλική, όπως είναι η Αμερικανική, αλλά και μέλος πολυμερών οργανισμών που μία σύγκρουση αδιανόητη, ελληνοτουρκική, θα ανατείναζε στον αέρα. Δηλαδή το ΝΑΤΟ, καταλαβαίνετε, το ΝΑΤΟ θα έπαβε να υπάρχει. Γιατί θα υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα σε δύο μέλη. Θα αδρανοποιούνταν. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει και μια διαφορετική αυτοπεποίθηση και στη σχέση ενόπλων δυνάμεων και πολιτικής ηγεσίας, την οποία παλιότερα δεν την έβλεπα τόσο ενωμένη. Μια πίστη δηλαδή ότι θα πρέπει να απαντήσουμε με αποφασιστικότητα σε κάθε τουρκική επιθετική πράξη. Και το βλέπω και το ακούω κιόλας. Όμως, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί εσείς βλέπετε και λίγο πιο μακριά τα πράγματα. Αυτή η τάση της Τουρκίας, η οποία μπορεί να μην κάνει τώρα την κίνηση, μπορεί να την κάνει σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, πώς μπορούμε να την ανακόψουμε? Φτάνει μόνο η ανάσχεση μέσω των διεθνών συμμαχιών και των σχέσεων που αναπτύσσουμε και της ενδυνάμωσης, της οργανικής και της επιχειρησιακής, ή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο η αλλαγή αυτού του επιθετικού δόμου της Τουρκίας να γίνει και εκ των έσω μέσα στην Τουρκία? Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ ωραία και βαθιά η ερώτηση. Μπορεί να μας πάει σε πολύ πλούσια έτσι, κουβέντα, διότι δυστυχώς τα ελληνοτουρκικά συζητιούνται εξαιρετικά επιφανειακά και επαναλαμβανόμενα στα κανάλια, χωρίς δυνατότητα εμπλουτισμού και περαιτέρω έτσι, ανάλυσης. Λέμε εμείς οι διεθνολόγοι συχνά ότι οι δημοκρατίες δεν πολεμούν μεταξύ τους. Όχι ότι δεν πολεμούν, μια χαρά πολεμούν και ξέρουν να υπερασπίζονται, αλλά όχι μεταξύ τους. Λέμε επίσης ότι τα αυταρχικά καθεστώτα έχουν μια δυνατότητα, επειδή μπορούν και αγνοούν την κοινή γνώμη, να μην παρασύρονται από τον όποιον συναισθηματισμό. Το ενδιάμεσο είναι το επικίνδυνο. Μία δημοκρατία η οποία αποδημοκρατικοποιείται, όπου η κοινή γνώμη παραμένει κρίσιμος παράγων, όπως σήμερα στην Τουρκία του Ερντογάν, ο οποίος πρέπει να κερδίσει εκλογές, αλλά που δεν έχει τα θεσμικά αντίβαρα μιας όριμης δημοκρατίας για να συγκρατήσει την εργαλειοποίηση, την όποια εργαλειοποίηση της εξωτερικής πολιτικής για εσωτερικούς πολιτιστικούς λόγους, αυτή η δημοκρατούρα, μια πρώην δημοκρατία, σχετική δημοκρατία, πάντοτε η Τουρκία δεν ήταν ποτέ η όριμη σταθερή δημοκρατία της Δύσης, που σήμερα αποδημοκρατικοποιείται ραγδαία, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη στην εξωτερική της συμπεριφορά, όπως μας το έχει αποδείξει και η Ρωσία προφανώς στην περίοδο Πούτιν ακόμα περισσότερο και η ναζιστική Γερμανία και πιο μπρουτάλ, έτσι. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία και αυτό πρέπει να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς. Εδώ έχουμε ένα δομικό ζήτημα με την Τουρκία, η οποία δεν είναι ένας μικρός παίκτης, είναι μια χώρα των 85 εκατομμυρίων, με μια οικονομία η οποία διεκδικεί να μπει στα G10, είναι στα G20 σήμερα, των 20 πιο ισχυρών οικονομιών του κόσμου. Και άρα έχουμε μεγάλο ζήτημα. Χρειαζόμαστε τη φιλελευθερωποίηση και τη δημοκρατικοποίηση στο εσωτερικό και είχαμε επενδύσει σε αυτό εμείς οι Έλληνες το περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς. Είδατε ότι ο Ερντογάν εργαλειοποίησε την Ευρώπη, δηλαδή τη χρησιμοποίησε τα πρώτα 10 χρόνια για να περιορίσει και να αλώσει το τουρκικό βαθύ κράτος. Και να πάρει και επενδύσεις, να δημιουργήσει ένα κλίμα μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας. Και μόλις έγινε ο ίδιος βαθύ κράτος και ήρθαν αυτές οι επενδύσεις, αυτονομήθηκε και σου λέει... Το είχαν πει κάποτε, η δημοκρατία είναι σαν το τραμ. Ανεβαίνεις πάνω για να φτάσεις στον προορισμό του σου, που είναι ο έλεγχος της εξουσίας, και όταν φτάσεις στον προορισμό σου, μπορείς να κατέβεις από αυτό. Το είχε πει ο Ερντογάν πριν από 25 χρόνια και δεν είχε προσεχθεί αρκετά. Εμείς ως ελληνικό πολιτικό σύστημα και ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν θα έπρεπε να έχουμε πιο στενές σχέσεις με αντίστοιχες, με όμορες
πυρήνες μέσα στην Τουρκία που να φτιάξουν μια ζύμωση τέτοια που στην επόμενη φάση, στο επόμενο στάδιο, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα άλλο κλίμα. Πιστεύετε ότι η κοινωνία των πολιτών δεν έχει λειτουργήσει σε καλό βαθμό τώρα ανάμεσα στις δύο χώρες? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα στα ζητήματα Τουρκίας, παρά τις όποιες αντιπολιτευτικές κορώνες, οι οποίες είναι και από ένα σημείο και μετά αναμενόμενες, έχει ομονοήσει, γκρόσο μότο, τουλάχιστον τα κόμματα τα μεγάλα εξουσίας, τα τρία μεγάλα σήμερα. Και αυτό είναι θετικό. Και υπάρχουν προσωπικότητες μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Μπορώ να σας πω ότι τον Μπακογιάννη, τον Γιώργο Παπανδρέου και πολλούς. Και ο Κώστας Μπακογιάννης έχει επαφές. Και ο Κώστας Μπακογιάννης σήμερα ως δήμαρχος, ο Δημήτρης Σταυραμόπουλος στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν παίξει αυτό το ρόλο του γεφυροποιού και είναι σημαντικές προσωπικότητες, δεν είναι περιθωριακές. Και ειλικρινείς σε ένα βαθμό, διότι δεν πηγαίνουν να τους πούνε αλλαντάλλον. Ναι. Και που παίζουν και έναν κρίσιμο ρόλο στο εσωτερικό της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας με το λόγο τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει, στο δικό μου το μυαλό πάντοτε, γιατί δεν μασάω τα λόγια μου, μια απογοήτευση από την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία, όχι όλοι, αλλά σε ένα βαθμό, θα σας έλεγα και την κοινότητα των απόστρατων και γενικά των διεθνολογούντων στα κανάλια, προσεγγίζουν τα ζητήματα Τουρκίας με επιπολαιότητα και συχνά με μία διάθεση που θα περίμενε κανείς από πολιτικούς να γίνονται περισσότερο αρεστοί παρά χρήσιμοι στην ελληνική κοινή γνώμη. Είναι προφανές ότι η ελληνική κοινή γνώμη είναι πολύ θυμωμένη και δικαιολογημένα από τη συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά στις διεθνείς σχέσεις δεν κινούμαστε με τον θυμό. Κινούμαστε ψυχρά, κοινικά θα έλεγα, ρεαλιστικά, με βάση το συμφέρον. Δεν είναι οι διεθνείς σχέσεις αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, προσωπικές σχέσεις. Δεν είναι σχέσεις για να κάνω μούτρα, να κρατήσω, γιατί δεν συζητάτε με την Τουρκία, γιατί να συζητήσω με την Τουρκία που είναι τόσο κακός. Δεν είναι ο γείτονας του σπιτιού μου η Τουρκία. Στις διεθνείς σχέσεις το συνέστημα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Και επειδή το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν, ένας ρόλος που είμαι στην πολιτική είναι επειδή έχω τη δυνατότητα να μεγενθύνεται η φωνή μου λόγω της πολιτικής υπόστασης και παρουσίας. Και αυτός θεωρώ είναι ο ρόλος που εγώ τουλάχιστον έχω τάξει τον εαυτό μου να υπηρετήσω, να μην επιτρέψω στους τυχοδιώκτες, στους έμπορους εθνικής ευαισθησίας που πουλάνε τη μια μέρα κρέμες και ματζούνια και την άλλη μέρα εύκολο πατριωτισμό, να κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια λάθους. Το πλήρωσε το 1974 το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι. Το πλήρωσε στο παρελθόν πολλές φορές. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και γενικά νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Γι' αυτό και βλέπετε την Τουρκία σε αυτή την αμηχανία και σε αυτή τη δυσκολία. Δεν περίμενε δε αυτή την τελευταία τριετία. Θεωρούσε ότι η Ελλάδα είναι εκεί που ήταν το 19, ούτε τα Ραφάλ, ούτε τα Μπελαρά, ούτε το Κυριάκο Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, ούτε τις νέες συμφωνίες με την Αίγυπτο, την Ιταλία, τώρα την Αλβανία, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τους Γάλλους τρίτρα αμοιβαία συνδρομής και έχουν αυτή την αμηχανία. Και επειδή πάρα πολλοί θαυμάζουν λανθασμένα την τουρκική εξωτερική πολιτική, εγώ είμαι 30 χρόνια στο χώρο επαγγελματικά, επιστημονικά. Και ήταν ένα θέσφατο ότι οι Τούρκοι τα καταφέρουν και τα λοιπά. Να πούμε... Και η παράδοση της Πύλης και από το... Η παράδοση από την Κωνσταντινούπολη, από τους Παναγιώτες. Ναι, της μεγάλης αυτοκρατορίας που μπορεί και παίζει το παιχνίδι. Να πούμε ότι έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη, ότι θαυμάζουν αυτή την ελληνική εξωτερική πολιτική που μπήκε πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που χρησιμοποιεί πολυμερείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τα λοιπά, για να εξισορροπεί την όποια ισχύ της Τουρκίας και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και εμείς τις επιτυχίες μας, αρκεί να μην παρασυρώμαστε, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εαυτός μας, όχι η Τουρκία. Πείτε μου λίγο, βγήκε πριν από μερικές μέρες ο αρχηγός... Όχι η τουρκική απειλή, δηλαδή το πώς εμείς την αντιμετωπίζουμε, για να μην παρεξηγηθώ. Ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγες μέρες κατέθεσε μια πρόταση και το επανέλαβε προχθές, ότι πρέπει η Ελλάδα να κάνει επέκταση των χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιστοίχως η τουρκική πλευρά συνέχεια μας κατηγορεί για αυτή την μη ταύτιση του εναρίου χώρου με τα χωρικά ύδατα.
Πείτε μας λίγο έτσι με απλά λόγια για να καταλάβουν και οι φίλοι μας τηλεθεατές πού βρίσκεται το πρόβλημα στο εμείς που δεν επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα και γιατί υπάρχει αυτή η αντίφαση στον ενέριο χώρο και στην υγεία λίτιδα ζώνη. Εμείς μπορούμε και πρέπει να τα επεκτείνουμε. Είναι αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας και το έχουμε κάνει στο Ιόνιο. Βεβαίως δεν χρειάζεται να μπούμε σε μια διαλκυστίνδα όταν είμαστε στην κυβέρνηση να μην το κάνουμε και όταν πάμε στην αντιπολίτευση όπως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα να εγκαλούμε τους άλλους γιατί δεν το κάνετε. Για κάποιους λόγους δεν έχει γίνει από τη δεκαετία του 70 μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, η επίσημη γραμμή μας είναι ότι θα το κάνουμε όταν εμείς κρίνουμε ότι είναι συμφέρον στο σωστό timing, διότι παίζει και αυτό τον ρόλο του. Από εκεί και πέρα, και επαφείται στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να κρίνει το πότε. Εμείς έχουμε προχωρήσει στο Ιόνιο, κάνουμε την προεργασία για το κομμάτι το υπόλοιπο της Μεσογείου, νοτίως της Κρήτης και της Δωδεκανήσου και έχουμε τη γνωστή εμπλοκή με το Casus Belli στο Αιγαίο. Το οποίο καταγγέλουμε διαρκώς, διότι δεν επιτρέπεται μεταξύ δύο συμμάχων να υπάρχει τέτοια απειλή πολέμου για το αν η μία αποφασίσει να ασκήσει ένα αναφέρετο δικαίωμά της καθορισμένο από το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με την Τουρκία έχουμε στην ουσία τρεις δρόμους. Ένας δρόμος είναι της διαπραγμάτευσης, εάν αυτός δεν τελεσφορήσει, που δεν βλέπω πώς θα τελεσφορήσει, διότι μας χωρίζει άβυσσος, η οποία έχει διευρυνθεί το τελευταίο διάστημα, υπάρχει Χάγη. Υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Εμείς, να θυμίσω, πήγαμε το 1976, η Τουρκία δεν μας ακολούθησε. Συγγνώμη, σας διακόψω όμως. Εμείς όμως, με μια παρέμβαση νομοθετική του κυρίου Βενιζέλου, λίγο πριν λήξει η κυβέρνηση Σαμαρά, περάσαμε μια νομοθετική ρύθμιση όπου η ενδεχόμενη προσφυγή στη Χάγη δεν θα περιλαμβάνει ζητήματα κυριαρχίας. Ναι. Γιατί εμείς δεν θέλουμε άρα αυτόματα. Πώς θα λυθεί στη Χάγη, εφόσον δεν δεχόμαστε θεσμικά την προσφυγή για ζητήματα κυριαρχίας? Πρώτον, θα πάμε στη Χάγη με συμφωνία των δύο χωρών. Δεν θα πάμε αυτόματα. Αυτό λέει η παρέμβαση Βενιζέλου, η πολύ ορθή παρέμβαση που έκανε ο Βενιζέλος λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Θα πάμε με συμφωνία. Εμείς καλούμε την Τουρκία να συμφωνήσουμε. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει καν τη γενική δικαιοδοσία της Χάγης, δεν αναγνωρίζει φυσικά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο δεν έχει υπογράψει, δεν αναγνωρίζει στα νησιά ότι έχουν οτιδήποτε πέραν των χωρικών υδάτων τους. Δεν. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη sui generis θέση που δεν ασπάζεται κανείς άλλος. Και αμφισβητεί και κυριαρχία συγκεκριμένων νησιών. Έχει φτάσει. Δεν είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να θέσει ζητήματα κυριαρχίας, δηλαδή αν το ένα νησί είναι δικό μας ή όχι, στη δικαιοδοσία ενός τρίτου που είναι η Χάγη. Αυτά τα ζητήματα είναι κλειστά για μας. Καθορίζονται από τις διεθνείς συνθήκες και θα υπερασπιστούμε μέχρι κεραίας και πολεμικά τον οποιονδήποτε αμφισβητούνται. Δεν είναι δυνατόν εμείς να προστρέξουμε, και αυτό είναι το νόημα της παρέμβασης Βενιζέλου, να δεχθούμε την αμφισβήτηση και να αφήσουμε ένα τρίτο όργανο να αποφασίσει σχετικά. Όμως τα ζητήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όχι της κυριαρχίας, που έχει να κάνει με τον καθορισμό της Φιλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο τρίτος δρόμος είναι ο πόλεμος. Και επειδή ο πόλεμος είναι αδιανόητος. Και θέλω να το πω αυτό να ακουστεί, ότι είναι και μη νικηφόρος για κανέναν. Δεν μπορεί να κερδιθεί ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και μετά από πόλεμο ξανά σε διαπραγματεύσεις θα κληθείς. Ακριβώς. Διότι εγώ σας παίρνω το καλύτερο σενάριο. Θα πας πάρουμε το καλό σενάριο. Ότι εμείς βυθίζουμε και τρία τουρκικά καράβια και δεν έχουμε καμία απώλεια. Δηλαδή γίνεται ένα μπαμ, για να το καταλάβουν έτσι τελείως παιδιάστικα το λέω οι τηλεθεατές. Και έχουμε βυθίσει και έχει η Τουρκία 500 νεκρούς και έχει βάλει την ουρά κάτω από τα σχέλια. Λέμε. Δεν έχει δηλητηριαστεί η σχέση με έναν γείτονα 85 εκατομμύρια δίπλα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα όπου θα ζητάει ανά πάσα στιγμή τη ρεβάνς και θα έχουμε μπει σε μια μόνιμη πολεμική κατάσταση. Εμείς θα υπερασπιστούμε μέχρι κεραίας, μέχρι τέλους, οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Το λέμε αυτό και το λέμε αξιόπιστα και κάνουμε και τις συγκεκριμένες θυσίες, διότι πάει ο Έλληνας νέος στο στρατό, πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος και στέλνουμε το μήνυμα της ισχυρής αποτροπής. Αλλά δεν έχουμε αυταπάτες ότι μια σύγκρουση, γιατί υπάρχουν και μερικοί θερμοκέφαλοι, καταλαβαίνετε. Περιθωριακοί ευτυχώς, στο πολιτικό μας σύστημα δεν παίζουν κάποιο ρόλο, που θεωρούν θα κερδίσουμε. Όπως και αυτοί δεν μπορούν να κερδίσουν. Είμαστε καταδικασμένοι
Και αυτό είναι το μήνυμα το φιλελεύθερο, το ευρωπαϊκό, το σύγχρονο. Να συνυπάρξουμε και πρέπει εμείς ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία να βρούμε τρόπους για αυτή την συνύπαρξη. Το να βγω και να καταγγείλω την Τουρκία στους Έλληνες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ευκολότερο και έχω όλα τα επιχειρήματα. Το θέμα είναι να τους καταγγείλω και διεθνώς. Και διεθνώς, πολλοί από αυτούς τους τσαρλατάνους πατριώτες, μέσα σε εισαγωγικά το πατριώτες, διότι δεν είναι πατριώτες, το συμφέρον και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ψάχνουν, να πούμε ότι δεν έχουν καμία απήχηση. Ότι αν πιστεύει ο Έλληνας ψηφοφόρος ότι στέλνοντας τον Χρυσαυγίτη ή τον. Τη ρωσόφιλη λύση ή δεν ξέρω τι άλλο. Επειδή ουρλιάζει στο εσωτερικό και θα έχει κάποια επιρροή στο Γερμανό, στο Γάλλο, στον Ιταλό, στον Αμερικάνο, στον Κινέζο, στον Βραζιλιάνο, πλανάται πλάνη ικτρά. Καμία επιρροή. Το μόνο που θα καταφέρει είναι να τον κάνει πιο πλούσιο και να του δώσει και μια ασυλία από τα ποινικά τα οποία ενδεχομένως τον κατατρέχουν. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτές τις επιλογές, να διαχωρίζουμε τον πραγματικό πατριώτη και τον υπεύθυνο πατριωτισμό που δίνει τις μάχες, όπως τις δίνουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως τις δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας μιλάω σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπως τις δίνω και εγώ προσωπικά μαζί με την Τώρα Μπακογιάννη και πολλούς άξιους συναδέλφους μου στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσινγκτον, στην Ιερουσία, εκεί που παίζεται το παιχνίδι με τη γλώσσα. Είδατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μπορούν να καταλάβουν οι Αμερικάνοι. Διότι κάποια στιγμή υπάρχουν πολλοί δικοί μας, ακόμα και αρχηγοί κομμάτων, οι οποίοι μιλούν γλώσσα η οποία καλός ή κακός, ενδεχομένως και κακός, είναι ακατανόητη στους ξένους. Όταν είναι ακατανόητη, επειδή εμείς είμαστε που ζητάμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη, αν τη ζητούσαν οι άλλοι θα είχαν το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να είσαι κατανοητός. Πρέπει να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Αυτή η αλληλεγγύη θα υλοποιηθεί αν έρθει δύσκολη ώρα. Νομίζω ήδη υλοποιείται σε έναν βαθμό, χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες. Κοιτάξτε να δείτε, οι διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν τίποτα θέσφατα. Η Αμερική, για παράδειγμα, δεν πήγε ποτέ σε πόλεμο επειδή είχε υπογράψει κάποιο χαρτί. Ποτέ. Αν δείτε και στον πόλεμο της Κορέας, του Βιετνάμ. Στον πρώτο παγκόσμιο. Στον πρώτο παγκόσμιο, στο δεύτερο παγκόσμιο, δεν υπήρχε κάποια δέσμευση. Αφήστε που οι δεσμεύσεις πάρα πολλές φορές στα διεθνή αθετούνται. Άρα είμαστε προσεκτικοί και δεν εθεροβατούμε. Όμως, ήδη το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει τα F-35. Διότι αν είχε τα F-35 σήμερα, τα 24, τα αόρατα και πετούσαν πάνω από το Αιγαίο αόρατα, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε ένα μικρό πρόβλημα να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο. Και ενδεχομένως το θερμό επεισόδιο να είχε ήδη θερμανθεί. Άρα έχουμε αγώνα να κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο κερδίζεται η Γαλλική Συμμαχία, η Γερμανική μετατόπιση. Έχουμε πολλά παράπονα από τους Γερμανούς. Βέβαια, τώρα τελευταία έχουν η μετατόπιση. Χάρη στους πράσινους, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είδανε και τι έγινε με τη Ρωσία. Αποδομείται ο μερκελισμός. Κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί και πάμε παρακάτω εμπορικά. Βλέπετε ότι ακόμα και με τους Κινέζους. Αλλαγή μέσω εμπορίου. Wandel durch Handel, ναι, που λένε. Ναι. Το οποίο και εγώ το πιστεύω. Φιλελεύθερος είμαι. Έχω διαβάσει τον Γκάντ, τον μεγαλύτερο διαφωτιστή διανοούμενο, ο οποίος τα είπε αυτά στα τέλη του 18ου αιώνα, εκεί ο μοναχός της Κένιγκσβέργης, του σημερινού Καλίνιγκραντ, που τα έγραφε, δεν έφυγε ποτέ από εκεί, και για το εμπόριο και για τη δημοκρατική ειρήνη και όλα αυτά. Όμως βλέπετε ότι ο Πούτιν τα έδωσε μια και ο κόσμος δεν είναι πλασμένος από αγγέλους μόνο ή από εμπόρους. Και δυστυχώς έχουμε μπει σε μια δύσκολη εποχή, γεωστρατηγικά, όπου τα παλιά θέσφατα δεν λειτουργούν και εδώ η περιοχή μας με τόσους εμφυλίους, με τα Βαλκάνια μόνιμα έτοιμα να αποσταθεροποιηθούν και με μια κακή Τουρκία απέναντι, χρειάζεται τεράστια προσοχή. Μια ενεργειακή κρίση η οποία μεταβάλλει και το κέντρο βάρους των εξουσιών και των, θα λέγαμε, της ιεραρχίας των κρατών ανάμεσα στα κράτη της Δύσης και της Ανατολής. Και που μας επιβάλλει αυτή η ενεργειακή και εν τέλει και περιβαλλοντολογική, διότι τα δύο συνδέονται, η ενέργεια με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, μας επιβάλλει τη συνεργασία. Διότι στο τέλος, το μεγάλο ζήτημα, ακόμα μεγαλύτερο και από την άνοδο της Κίνας, είναι η υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα, που είναι η κλιματική, όχι αλλαγή όπως τη λένε έτσι έβηχα κάποιοι, η κλιματική κατάρρευση. Λοιπόν, η οποία είναι πρώτον πυλών και άρα μπορεί να έχουμε τις διαφορές μας με τον Ρώσο, με τον Κινέζο, με τον οποιονδήποτε, με τον Τούρκο, μέσα στην Ευρώπη μεταξύ μας.
αλλά όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα. Και δεν μπορεί να συνεχίσουμε ο καθένας να ροκανίζει για το πρόσκαιρο ίδιον όφελος αυτή τη βάρκα και πρέπει να συνεργαστούμε. Εν τέλει, αυτό μας επιβάλλει το υπαρξιακό, το οποίο είναι τεράστιο. Του... Ναι, διότι πρέπει στα εγγόνια μας, αν όχι και στα παιδιά μας, έτσι, τώρα που επιταχύνεται το πράγμα, διότι αυτό αποκτά μια δυναμική γεωμετρική, σίγουρα πάντως για τα εγγόνια μας, αν θέλουμε τα εγγόνια μας να ζήσουν σε αυτόν τον πλανήτη όπως ζήσαμε εμείς, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι: σε λίγους μήνες θα έχουμε την καινούργια εκλογική αναμέτρηση. Εσείς ως Νέα Δημοκρατία και, και η κυβέρνηση, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα διακυβεύματα που πρέπει να θέσει μπροστά και να απευθυνθεί στους Έλληνες πολίτες για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους ξανά? Ναι. Γιατί πάντοτε οι πολίτες κρίνουν με βάση το μπροστά και όχι το πίσω, το μέλλον και όχι το παρελθόν. Κοιτάξτε, το ένα είναι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Την πορεία της γρήγορης οικονομικής ανάταξης, αυτό το έρμο, το ελαττήριο που το πήραν τα χεράκια του Αλέξη και του Πάνου το 2015 και το ξεχαρβάλωσαν και φτάσαμε το 2019 χωρίς στην ουσία να έχουμε κάποια ανάταξη, σε μια στασιμότητα και ένα σύρσιμο την ώρα που όλοι οι άλλοι βγήκαν από τα μνημόνια, αναφέρομαι στην Κύπρο, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο στην Ισπανία, και να συνεχίσουμε με αυτά τα 8 και 6 και 4% ανάπτυξη, με τις πολλές επενδύσεις, με την αποκατάσταση του κλίματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, τις μεταρρυθμίσεις, στις οποίες έχουμε επιτυχίες, όπως στην παιδεία, στο ψηφιακό, στην ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά έχουμε και καθυστερήσεις, όπως στη δικαιοσύνη, μόλις είπαμε, και πρέπει να τρέξουμε γρήγορα μπροστά. Να πούμε τα δύσκολα. Θέλω μια προεκλογική εκστρατεία, όπου δεν θα διαγωνιζόμαστε ποιος θα μοιράσει τα περισσότερα, το οποίο είναι και αστείο και είναι και προσβλητικό στην νοημοσύνη του Έλληνα, του δοκιμασμένου, ταλαιπωρημένου ελληνικού λαού. Και δεν είναι και δόκιμο, γιατί πλέον τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια δημοσιονομική προσαρμογή πλέον. Αλλά εγώ δεν θέλω τους πολιτικούς στα εύκολα. Θα δώσω 10, όχι γιατί δεν είναι 20, γιατί στο τέλος δεν τελειώνει. Και στο τέλος αυτό ανοίγει το δρόμο στον τζαρλατάνο, ο οποίος δεν έχει καμία αναστολή να πει θα δώσω 100. Δεν τελειώνει αυτό το παιχνίδι. Άρα εγώ θέλω από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη να μου πούν τα δύσκολα τι θα κάνουν. Άρα, ένα, να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Δύο, γιατί το στίχημα. Και ο λόγος για τον οποίο μπήκα και εγώ στην πολιτική το 19, γιατί είναι αυτό το στοίχημα της δικιάς μας γενιάς, κύριε Κουτσομίτη, είναι να μην επιτρέψουμε στην κρίση να μετατραπεί σε παρακμή. Να μετατραπεί δηλαδή σε κάτι μονιμότερο. Το είδατε τι έγινε στην Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι σε κρίση. Κρίση στην κρίση, στην κρίση, στην κρίση, πήγε στην παρακμή. Εδώ και 70 χρόνια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εμείς, αν δεν βγούμε γρήγορα μπροστά, θα πάθουμε αυτό που έπαθαν τα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια τι συνέβη σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σερβία? Περάσαν τη μεγάλη καθίζηση του 90, φύγαν οι νέοι, μείναν οι γέροι, αδειάσαν τα χωριά και οι χώρες σήμερα ως ΑΕΠ είναι κάτω από εκεί που ήταν το 90. Αν δείτε δηλαδή που είναι η Βοσνία, που είναι το Κόσοβο, που πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, γιατί ήρθε και το δημογραφικό και όλο το πράγμα συρρυκνώθηκε παρά την όποια σχετική πρόοδο. Άρα έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να μην αφήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτούς τους πόρους που έχουμε στη δεκαετία του 2020, να πάνε χαμένοι, να αρχίσουμε μια συζήτηση στο εσωτερικό με αδύναμες κυβερνήσεις, με συμμαχίες που δεν λειτουργούν κτλ. Ένα, το κρατούμενο. Δύο, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και τρία, η ισχυρή φωνή της Ελλάδας και στο εξωτερικό, όπως την είδαμε το τελευταίο διάστημα, που παίζει ρόλο, που παίρνει πρωτοβουλίες. Όχι φοβικά θα έρθουν τα φέρετρα από το Σαχέλ. Τι ακούσαμε? Τι ακούσαμε? Δηλαδή, φέραμε τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομής, η οποία δεν είναι καθόλου αμοιβαία. Είναι εφημισμός το αμοιβαία, διότι προφανώς η Γαλλία δεν απειλείται από το Λουξεμβούργο ή από την Ελβετία ή από την Ισπανία. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι πυρηνική δύναμη, η ισχυρότερη στρατιωτικά χώρα της Ευρώπης. Εμείς είμαστε που έχουμε το ζήτημα. Έτσι. Και βγήκανε από την αντιπολίτευση και μας κατηγορούσαν ότι θα έρχονται τα φέρετρα, λέει. Οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ξέρουν πού είναι το Σαχέλ, βεβαίως. Διότι εγώ έχω βρεθεί και σε πολλά πάνελ όπου ψάχναν να βρουν. Διότι όταν ρώτησα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μου μία χώρα του Σαχέλ, γιατί το λέτε και το λέτε και το ξαναλέτε, βρεθήκανε και σε. Το κράτος του Σαχέλ. Το κράτος του Σαχέλ. Λοιπόν, έτσι γίνεται δυστυχώς ο διάλογος και αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει λοιπόν να δούμε και αυτό το ζήτημα. Πρέπει να μιλήσουμε ουσιαστικά. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τις κοκορομαχίες, έχει υποψιαστεί.
Σε πολλά πράγματα η κοινωνία είναι πιο μπροστά από εμάς, το πολιτικό σύστημα, και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σε σχέση με κάποια καταθλιπτικά μηνύματα από την Ευρώπη, είδατε τι έγινε η Μεγάλη Βρετανία, έχει αλλάξει 4 πρωθυπουργούς σε 5 χρόνια, έχει γίνει η Ιταλία και δεν το έχει ακόμα καταλάβει, και τα προβλήματα στην Ιταλία, όπου έχουμε δηλωμένους μισθοδοτούμενους του Πούτιν στην Ιταλική κυβέρνηση. Δηλωμένοι, δεν το κρύβουν, ανταλλάσσουν δώρα ο ένας τον άλλον. Στην Ισπανία με τα γνωστά προβλήματα, από τη μια υποδέμος, από την άλλη το Vox, το αποσχιστικό, το ένα το άλλο. Στη Γερμανία μια τρικομματική που δεν μπορεί, το αυτονόητο, την παράταση των πυρηνικών, των τριών τελευταίων πυρηνικών αντιδραστήρων να δώσει. Σε μια Γαλλία με το Μελανσόν που κάνει το Λαφαζάνι να εμφανίζεται με τριοπαθείς και τη Λεπέν από την άλλη. Μακρόν σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, αυτή τη σταθερότητα που είναι προϋπόθεση της οικονομικής ανάταξης και της εθνικής ανάταξης, να τη διαφυλάξουμε, να κάνουμε έναν σοβαρό διάλογο πολιτικό και να πάμε σε εκλογές όπου ο Έλληνας πολίτης με σκέψη και με ωριμότητα να αποφασίσει για την επόμενη τετραετία. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι και καλή επιτυχία σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση και καλή επιτυχία και στο έργο σας στο κοινοβουλευτικό εδώ και στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί για ένα επεισόδιο του podcast Λόγος. Γεια σας.